από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ανακοινώνεται ότι έχει εκδοθεί παράταση της απόφασης απαγόρευσης κυκλοφορίας στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, στη δασική έκταση Ωρεοκάστρου, Πηλαίας, Κορτιάτη και Θέρμης, λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Με ισχύ τη Δευτέρα, 21 Αυγούστου, η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους αφορά στο τμήμα του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης που περικλείεται από την Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, την Επαρχιακή Οδό Πεύκων Ασβεστοχωρίου Εξοχής και την Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης Πανοράματος Χορτιάτη, στη βασική έκταση Ωρεοκάστρου, δασόκτημα Ωρεοκάστρου, στο δασόκτημα Πανοράματος από την περιοχή Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο και στη δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίων του περιβαλλοντικού πάρκου και του δασοκτήματος Ισενλή. Σε κατάσταση συνεδιαρμού τη Χαλκιδική σχεδόν 5-4 είναι ο δείκτης βέβαια, αλλά είμαστε οριακά. Στη Θεσσαλονίκη και στους λοιπούς νομούς είναι στο 3. Έχουμε δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας που βρίσκονται σε όλο το νομό Χαλκιδικής και περιπολούν όλα τα οχήματα, είναι έξω, δεν παραμένουν στους σταθμούς από χθες και θα συνεχίσουν μέχρι και πέρας του σήματος συνεγερμού που υπάρχει για επιφυλακή, για δασική πυρκαγιά. Το θετικό είναι ότι δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχουν πεζοπόρα τμήματα και στο δάσο του Σεϊξού, το οποίο φυλάσσει στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης και στις δασικές εκτάσεις του Ωρεοκάστρου και του Δήμου Θέρμης, σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. Το τελευταίο 24ωρο του Σαββατοκύριακου είχαμε πάνω από 50 πυρκαγιές στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς από τις δυνάμεις πυροσβεστικής της αστυνομίας, καθώς επίσης και των Δήμων και της περιφέρειας, εντελοντές, δασαρχεία, όσοι είναι εμπλεκόμενοι με την δασοπυρόσβεση. Θεωρούμε ότι είμαστε σε ένα καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Η ετοιμότητα είναι στο 100%, μηχανήματα υπάρχουν, ανθρώπινο δυναμικό υπάρχει. Θα θέλει ιδιαίτερη προσοχή βέβαια και οι πολίτες από τη σειρά μας να μην πετάμε αναμένα τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να προκαλέσει κάποιο κίνδυνο πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτή η εβδομάδα θα είναι αρκετά δύσκολη, διότι θα έχουμε αρκετά ψηλές θερμοκρασίες κοντά σε καύσωνα, σε σημεία τέτοια, δηλαδή θα φτάσουμε εκεί 38-39 βαθμούς. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή και για την ασφάλειά μας ως πολίτες σε κλιματιζόμενους χώρους να κινηθούμε, καθώς επίσης και να προσέχουμε όπως είπαμε τις δασικές πυρκαγιές. Παρακαλούνται οι πολίτες όπως λάβουν υπόψη τους την λόγω απαγόρευση για τον ασφαλή σχεδιασμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων τους. Όλα τα σημεία ελέγχου οχημάτων και πεζών θα βρίσκονται στην είσοδο του δάσους και στη συμβολή των δασικών δρόμων με τους αντίστοιχους επαρχιακούς και της περιφερειακής οδού. Θα γίνεται απομάκρυση όλων των ευρισκομένων στο δάσος από τα περιπολικά οχήματα του πυροσβεστικού σώματος, της δασικής υπηρεσίας και της ελληνικής αστυνομίας εκτός των μελών εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στην πυροπροστασία του περιαστικού δάσους Θεσσαλονίκης και των λοιπών δασικών εκτάσεων κατόπιν έγκρισης της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα γίνεται καταγραφή των πινακίδων κυκλοφορίας όλων των οχημάτων καθώς και των ατομικών στοιχείων των πεζών που κινούνται στο δάσος και επιβολή προστίμου. Στο μεταξύ αναμένεται η ρευματοδότηση του συστήματος έγκαιρης ειδοποίησης εκδήλωσης φωτιάς μετά την τοποθέτηση στο ραντάρ, που θα τεθούν σε κανονική λειτουργία τον ερχόμενο Νοέμβριο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Έχει τοποθετηθεί σαν βάση πυλώνες και τα ραντάρ. Έχουν ξεκινήσει ούτως ή άλλως, είπαμε, οι δοκιμαστικές λήψεις που κάνει η εταιρεία έτσι ώστε να δει τη λειτουργία του και να συγχρονίσει όλα τα συστήματά του. Αναμένουμε απλά ακόμα τη ρευματοδότηση στα σε δύο σημεία μέσα στο δάσος από την ΟΔΔΕ να γίνουν εργασίες έτσι ώστε να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στην περιφέρεια. Όπως είπαμε, βέβαια το χρονοδιάγραμμα είναι στο Νοέμβριο. Οπότε εμείς αναμένουμε. Το καλό είναι ότι το ραντάρ θα λειτουργήσει για όλη τη διάρκεια του χρόνου, όπως είπαμε και άλλη φορά. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα μας δώσει την πληροφορία, την άμεση. Αυτό χρειάζεται η δασική πυρκαγιά, αμεσότητα, την οποία στην παρούσα φάση λόγω των εθελοντικών οργανώσεων που κινούνται μες στο δάσος για όλη την αντιπυρική περίοδο, έχουμε αυτή την έγκαιρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με την πυρκαγιά. Θεωρούμε όμως ότι και το ραντάρ θα βοηθήσει σε αυτόν τον ρόλο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται τόσο πολλοί κόσμος να ασχολείται με το αντικείμενο της δασοπροστασίας στο δάσος του Σεϊξού από άποψη προφύλαξης για έγκαιρη ενημέρωση. Στην ώρα της φωτιάς, βέβαια, κατάστασης όλοι χρειάζονται, γιατί η δασική πυρκαγιά σβήνει με τη βοήθεια των εναέριων, αλλά χρειάζεται πάντα ανθρώπινους παράγοντας στα πεζοπόρα τμήματα, έτσι ώστε να τις λύσουν και να καταδρέσουν. Με τη λειτουργία του συστήματος θα είναι εφικτή η έγκαιρη προειδοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων για ενδεχόμενη πυρκαγιά σε όλη τη διάρκεια του χρόνου καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Η διαφορά του εν λόγω συστήματος από τα άλλα είναι ότι δεν έχει απλώς κάμερες, αλλά στέλνει ακτίνες λέιζερ που ανοιχνεύουν τα μικροσωματίδια του καπνού.